Σε έντονο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή Εμπορίου για το ζήτημα που πρόκυψε με τις νέες αυξημένες χρεώσεις τραπεζών. Τα πειρά όλων των κομμάτων και όχι μόνο δέχτηκε κατά κύριο λόγο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου, που κατηγορήθηκε αφενός ότι δεν έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αφετέρου ότι το πλαφόν στο λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είναι 24 και όχι 36 ευρώ. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ωστόσο, πάντοτε έχει εξουσία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεν αρκεί να λέμε ότι προκειμένου να κερδίζουμε ή να διασφαλίζουμε κερδοφορία των τραπεζών, πρέπει να αφήνουμε στο απειρόβλητο τις προελεύσεις της κερδοφορίας αυτής των τραπεζών. Με τον Κωνσταντίνο Ηροδότου να αντιδράσει σε επικρίσεις και να πειραμείνεται τις θέσεις του ότι έκανε όλα όσο το επέτρεπε η νομοθεσία, προκειμένου να περιοριστούν οι χρεώσεις των τραπεζών και όχι το πλαφόν που μπήκε τα βάση μελέτης. Εννοείται ότι η κεντρική μπορεί να ενεργεί μόνο μέσα στα πλαίσια των νόμων του κράτους. Οι νόμοι μας παρέχουν μόνο μία δυνατότητα, που είναι να βάλουμε πλαφόν, εύλογα τέλη λέει ο νόμος, αλλά έναν πλαφόν, έναν όριο στις χρεώσεις μόνο για τους λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Με τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου να τονίζουν ότι σε επόμενες συνεδρίες θα κατατεθούν προτάσεις που θα επεκτείνουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.